Συνεχίζουμε το σεμινάριο με την ανάλυση των τμήματων που έχουν μικρή και καθόλου επαφή με τους πελάτες του ξενοδοχείου και θα ολοκληρώσουμε με τις αναφορές που πρέπει να έχει στη διάθεσή του Operation Director. Ξεκινάμε λοιπόν με το τμήμα Πωλήσεων και Marketing. Το συγκεκριμένο τμήμα συντονίζει την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού των πωλήσεων καθώς και του αντίστοιχου πλάνου Marketing. Παρακολουθεί καθημερινά την υλοποίησή του και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση απόκλησης από τα προϋπολογιστέντα. Σε περίπτωση ακραίων γεγονότων, θα πρέπει να ζητήσει την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Πρώτον, πωλήσεις. Για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, ο υπεύθυνος θα πρέπει καταρχήν να υποβάλει προς έγκριση την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει για τις διάφορες κατηγορίες πελατείας του ξενοδοχείου, λαμβάνοντας υπόψη του τους στόχους της διοίκησης, τα αποτελέσματα της προηγούμενης περίοδου, καθώς επίσης και το εξωτερικό περιβάλλον που αντιπροσωπεύεται από το ακρονίμιο PESTL. Political, πολιτικό, economic, οικονομικό, social, κοινωνικό, technological, τεχνολογικό, legal, νομικό και environmental, περιβαλλοντικό. Πολιτικό. Αναφερόμαστε στους νόμους, κανονισμούς, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις. Οικονομικό. Αναφερόμαστε στην πορεία της εθνικής και της διεθνούς οικονομίας, στις τιμές πετρελαίου, ενέργειας, επενδύσεων, επιτόκια, συλλαγματικές ισοτιμίες, κρατικές ενισχύσεις, ΦΠΑ και φορολογία. Κοινωνικό. Αναφερόμαστε στην παιδεία και την κουλτούρα μιας χώρας. Τεχνολογικό. Αναφερόμαστε στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως τα συστήματα online κρατήσεων, τα συστήματα CRM, τη χρήση γρήγορου ίντερνετ, τη χρήση πιστωτικών καρτών. Νομικό. Αναφερόμαστε στο τοπικό, εθνικό ή και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Περιβαλλοντικό. Αναφερόμαστε στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας, καθώς και τη συνεταιρική κοινωνική ευθύνη της. Περνάμε τώρα στις κατηγορίες πελατείας του ξενοδοχείου. Οι κατηγορίες πελατείας, market segment ενός ξενοδοχείου, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ξενοδοχείου, δηλαδή αν πρόκειται για ξενοδοχείο πόλης ή για εποχικό resort ξενοδοχείο. Στα ξενοδοχεία πόλης, μια συνηθισμένη ανάλυση πελατείας περιέχει δύο βασικές κατηγορίες, την business και leisure. Η business έχει δύο υποκατηγορίες, την business transient και την business groups. Η business transient συνήθως αναλύεται ως εξής, σε individuals full rate, individual corporate international, individuals corporate local, individual special rate, individuals loyalty club. Η δε business groups μπορεί να αναλυθεί ως εξής, σε groups residential, airline cruise, athletic groups, other groups. Η leisure έχει και εκείνη δύο υποκατηγορίες, τη leisure transient και τη leisure groups. Η leisure transient μπορεί να αναλυθεί ως εξής, σε individuals full rate, individual tour operator, individual travel agent, individual special rate, individual loyalty club. Ενώ η leisure groups μπορεί να αναλυθεί σε group series, ad hoc groups και individual free of charge. Σχεδόν αντίστροφη είναι η ανάλυση πελατείας για ένα εποχικό ξενοδοχείο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων των μεγάλων εποχικών ξενοδοχείων προέρχεται από τη leisure πελατεία και συνήθως είναι από συμβόλαια με διεθνείς tour operators καθώς και από μεγάλα τοπικά τουριστικά γραφεία. Τα συμβόλαια αυτά μπορεί να είναι είτε με τη μορφή allotment είτε με τη μορφή συμβολέων guarantee. Οι υπόλοιπες κατηγορίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες. Η leisure έχει και εδώ δύο κατηγορίες, τη leisure transient και τη leisure groups. Η leisure transient μπορεί να αναλυθεί σε individual local, individuals international, individuals tour operators, individual travel agents. Η δε leisure groups μπορεί να έχει μόνο άχα μία υποκατηγορία, την ad hoc groups. Όπως επίσης και η business θα έχει μία υποκατηγορία, τα groups residential. Ξεχωριστή επίσης παρακολούθηση απαιτείται για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται πλέον μέσα από τα online συστήματα κρατήσεων όπως το website του ξενοδοχείου, την Booking, την Expedia καθώς και τους υπόλοιπους online travel agents καθώς και τα Global Distribution System, τα λεγόμενα GTS όπως είναι το Amadeus, το Galileo, το Sabre. Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει επίσης τις τιμές πώλησης ανακατηγορία πελατείας, οι οποίες για τις κατηγορίες αυτές είναι πληροδυναμικές και προσδιορίζονται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης καθώς και από τις τιμές πώλησης των ανταγωνιστών. Επίσης θα περιλαμβάνει την ημερήσια πληρότητα και μέση τιμή του δωματίου. Σημειώσατε ότι πλέον η νέα τάση είναι όλες οι τιμές να είναι δυναμικές και όχι όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει μέχρι τώρα, όπου οι τιμές των συνεργαζόμενων εταιριών, τα λεγόμενα corporate accounts, είναι σταθερές για όλη την περίοδο συνεργασίας με το ξενοδοχείο. Δεύτερον, marketing. Ο υπεύθυνος πωλήσεων θα πρέπει να υποβάλει επίσης το πλάνο ενεργειών, προβολής και διαφήμισης, το λεγόμενο marketing plan.
Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως κοστολογημένες και να αφορούν όλα τα market segments του ξενοδοχείου και να συμπεριλαμβάνουν όπου απαιτείται ενέργειες όπως έντυπες διαφημίσεις, ραδιοφωνικά spots, συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης όπως παραδείγματος χάρη της Aegean Airlines, συμμετοχή σε εκθέσεις, προωθητικά φυλάδια, δελτία τύπου και ενέργειες digital marketing. Ιδιαίτερη πλέον έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο τελευταίο, δηλαδή στην προβολή του ξενοδοχείου μέσω των online συστημάτων κρατήσεων και όχι μόνο. Δηλαδή προβολή του website μέσω των Google Ads, προβολή του ξενοδοχείου μέσω της Booking συμμετέχοντας στα προγράμματα Genius ή δίνοντας ψηλότερες προμήθειες, της Expedia μέσω των Travel Ads, του TripAdvisor μέσω της υπηρεσίας του Business Advantage, των GDS με καμπάνιες pay-per-click ή remarketing, μέσω μαζικής αποστολής emails για ενημέρωση προσφορών, αλλά και καμπάνιες χρησιμοποιώντας τα social media του ξενοδοχείου. Μέσω των Google Analytics παρέχονται πλέον πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τους πελάτες του ξενοδοχείου, όσο και για τις ενέργειες των ανταγωνιστών, έτσι ώστε οι διαφημιστικές καμπάνιες να έχουν καλύτερη στόχευση του αγοραστικού κοινού με σχετικά μικρό κόστος και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο ανωτέρω πλάνο θα πρέπει να συμπεριλαφθούν η SWOT ανάλυσης καθώς και η αντίστοιχη ανάλυση των κύριων ανταγωνιστών. Περνάμε τώρα στις οικονομικές υπηρεσίες. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, την έκθεση όλων των παραστατικών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, τον έλεγχο και τη γρήγορη αποστολή των τιμολογίων, την παρακολούθηση του ισοζυγίου χρεωστών και την άμεση επέμβασή του όπου διαπιστώνει καθυστερήσεις στην εξόφληση των υπολείπων, την πραγματοποίηση των απογραφών στα τμήματα του ξενοδοχείου και τη σύνταξη των σχετικών εκμεταλλεύσεων, την εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων βάσει των διαθέσιμων χρηματικών πόρων όπως ΦΠΑ, ΦΜΟΥΗ, προμηθευτές, συμβόλαια συντήρησης κλπ. Τη σύνταξη μηνιαίας αναφοράς εισπράξεων καθώς και πληρωμών, τη διενέργεια ελέγχων στα επιστημιστικά τμήματα για να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται οι φορολογικοί κανονισμοί για την έγκαιρη έκδοση αποδείξεων κατά την παράδοση των παραγγελιών. Φροντίζει για τη συστηματική παρακολούθηση ορισμένων βασικών κατηγοριών εξόδων όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας, ΔΕΗ, φυσικό αέριο κλπ. Το Food and Beverage Cost για την ίσπραξη τυχών ενοικίων για χώρους του ξενοδοχείου που έχουν παραχωρηθεί σε ενοικιαστές, την έκδοση και έγκαιρη υπογραφή των δελτίων παραγγελίας σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες, για την έκδοση των μηνιαίων αποτελεσμάτων του ξενοδοχείου σε επίπεδο μεικτού λειτουργικού αποτελέσματος, το GOP, για την αποπληρωμή τυχών δανείων, καθώς και για τη σύνταξη του ισολογισμού από όπου προκύπτει και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επίτευξη όλων των παραπάνω εργασιών απαιτείται η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου. Η σύνταξη του ετήσου προϋπολογισμού είναι από τα βασικότερα καθήκοντα του οικονομικού διευθυντή και απαιτεί γνώση σε βάθος των διαφόρων κατηγοριών που αφορούν τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα. Για τις περισσότερες από τις κατηγορίες των εσόδων υπεύθυνοι είναι οι διευθυντές πωλήσεων και food and beverage. Οι κατηγορίες εσόδων ανάλογα με το ξενοδοχείο και τον τρόπο λειτουργίας τους είναι πιθανό να είναι οι εξής: έσοδα δωματίων, έσοδα προγευμάτων, έσοδα γευμάτων, έσοδα εστιατορίων, τρόφιμα και ποτά, έσοδα μπαρ, τρόφιμα και ποτά, έσοδα ενοικίων αιθουσών, έσοδα χρήσης σπα, έσοδα ενοικίων καταστημάτων, έσοδα χρήσης ίντερνετ, έσοδα τηλεφώνων, έσοδα πλυντηρίου, έσοδα μίνι μπαρ. Οι αντίστοιχες κατηγορίες εξόδων συνήθως περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: μισθοδοσία, αποδοχές, εισφορές, δαπάνες προσωπικού, προμήθειες πωλήσεων, ηλεκτρικό ρεύμα, ίδρυυση, φυσικό αέριο, συντήρηση μηχανημάτων και επίπλων και κτηρίων, φόροι και τέλη, μεταφορικά έξοδα, αναλώσιμα λειτουργίας, έξοδα προβολής και διαφήμισης, έξοδα ταξιδίων, έξοδα φιλοξενίας, χρηματοοικονομικά έξοδα, κόστος τροφίμων, ποτών, τηλεφώνων, πλυντηρίου πελατών, πλυντηρίου ξενοδοχείου και ασφάλιστρα. Στο αρωτημένο τμήμα υπάγονται συνήθως και τα υποτήματα του ελέγχου και των προμηθειών. Το τμήμα ελέγχου φροντίζει για τη σωστή έκδοση όλων των τιμολογίων που εκδίδει το ξενοδοχείο. Θα πρέπει να ελέγχει τη χρέωση των συμφωνημένων τιμών, την απόδοση στους συνεργάτες των συμφωνημένων προμηθειών, ότι τα δελτία παραγγελίας έχουν συμπληρωθεί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή την τιμή χρέωσης της τελευταίας αγοράς, το υπόλοιπο στην αποθήκη, την τιμή αγοράς ή αν πρόκειται για νέα τιμή, θα πρέπει να έχει ζητηθεί από το τμήμα προμηθειών και δεύτερη και τρίτη προσφορά. Να έχει γίνει σωστά τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική παραλαβή και να φέρει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.
να φροντίζει μαζί με κάθε τιμολόγιο να επισυνάπτεται το αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας, αλλά και οι τυχόν εγκρίσεις και προσφορές που απαιτούνται για την πληρωμή του. Πάμε τώρα στο τμήμα προμηθειών και αποθήκης. Το τμήμα προμηθειών είναι αρμόδιο για τη διαρκή ανεφοδιασμό της ξενοδοχειακής μονάδος με τα διάφορα αγαθά που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των επιμέρους τμήματων της. Υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκει στο τμήμα Food and Beverage, διότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών αφορά συνήθως τρόφιμα και ποτά. Η ύπαρξη του τμήματος είναι απαραίτητη, ειδικά στα μεγάλα ξενοδοχεία, καθώς κάνοντας μεγάλες αγορές επιτυγχάνονται προνομιακές τιμές και τρόποι πληρωμής. Βεβαίως, η διατήρηση ψηλών αποθεμάτων απαιτεί χώρους αποθήκευσης, ειδικά για κρασιά ή άλλα ευπαθή προϊόντα, δέσμευσης μεγάλων κεφαλαίων κίνησης, κινδύνου αλίωσης και καταστροφής προϊόντων. Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για τον έλεγχο των αποθεμάτων, καθώς και για τη σύνταξη των δελτίων παραγγελίας, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των διαφόρων προϊόντων. Εδώ ολοκληρώσαμε τα δύο πρώτα τμήματα, το τμήμα marketing και πωλήσεων, καθώς και τις οικονομικές υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε το τμήμα προσωπικού, το τμήμα μηχανογράφησης και θα ολοκληρώσουμε με τις αναφορές που έχει στη διάθεσή του ο Operation Director.